Αν ο έρωτας ζει, έχει μαύρα μαλλιά, έχει μάτια όλο φως και γυναίκα σκορμί. Και γυναίκα σκορμί, εδώ, παρέα με τον Τουρνά, επιστρέψαμε στο κόκκινο και στην τηλεόραση για αυτό το υπέροχο κορίτσι που μου έχει έρθει και είναι και στα κόκκινα σήμερα. Κόκκινο κεραμιδί. Ναι. Εγώ και πώς τη λένε? Γεια σου, εγώ. Πώς τη λένε τη... με τα χαλιά? Μοιραράκι, το είπα. Τι κάνεις? Καλά, εσύ. Πριν κάτσουνε, κυρίες και κύριοι, μαγειρικές τηλετουργίες για ακόμα μία Δευτέρα εδώ στο κόκκινο και μου λες φακές και... Πόνεσαι η καρδιά. Πού είναι η καρδιά? Μετακόμισε κιόλας. Αλλά μετά μου λες θα βάλεις κι άλλα. Και λέω εντάξει. Μ' αρέσουν οι φακές, τις τρώω τις φακές. Είναι ωραίες οι φακές. Δεν είναι ένα φαγητό που θα πω πω να χά τώρα ένα πιάτο φακές. Δηλαδή τώρα έχω να φάω κανένα χρόνο φακές. Ένα χρόνο, μάλιστα. Λοιπόν, επειδή συνήθως τις φακές τις τρώμε σούπα, σήμερα θα κάνουμε κάτι λίγο διαφορετικό. Θα φτιάξουμε μία σαλάτα, γιατί μπορούμε να φάμε φακή και με αρκετούς διαφορετικούς τρόπους πέρα από τη σούπα που έχουμε μάθει όλοι. Ωραία. Οπότε σήμερα θα την παντρέψουμε με ρόκα που δίνει πολύ γάμο εκεί παίζει σήμερα και δεν μ' αρέσει. Ναι. Θα βάλουμε ντοματίνια. Θα βάλουμε λίγο ξύσμα πορτοκαλιού για να δώσει αυτή την δροσιά. Εννοείται ότι έχουμε φτιάξει πριν, έχουμε προβράσει τις φακές μας για σήμερα. Πόσο εύκολο φαγητό οι φακές? Πάρα πόσο πολύ εύκολο. Γρήγορα γίνεται, πόσο προβλημάτιστο. Και θα ολοκληρώσουμε τη συνταγή μας με μια γραβιέρα που θα περάσουμε λίγο από το τηγάνι. Τέλει, να βγάλει τις μυρωδιές της. Καλή εβδομάδα να ευχηθώ και εγώ σε όλους. Γευστική και μυρωδάτη. Και έχουμε βέβαια σαν σύμμαχο σε αυτήν εδώ την ενότητα σήμερα και σε αυτή τη συνταγή το βαλσάμικο ξύδι Κρήτης από την εταιρεία Crete's Best. Από κριτικό κρασί και συμπυκνωμένο παλαιωμένο μουστο. Γιατί δείχνετε εμένα εδώ? Έχουμε τόσα μπουκάλια να δείξετε. Α, θέλετε να δείξετε και λίγο εμένα, ε? Βαλσάμικο ξύδι Κρήτης λοιπόν, ιδανικό σε σαλάτες όπως αυτή που θα φτιάξουμε σήμερα, λαχανικά, όσπρια που έχει μέσα η σαλάτα, είδες, ψάρια, τυριά, λαντικά και πιάτα κρεατικών. Άρα είναι ένα σύμμαχος στην κουζίνα για όλα. Έτσι ακριβώς. Για όλα, δεν εξαιρούμε καμία γεύση και κανένα πιάτο. Όπου και αν μπει, δηλαδή εγώ θα πρέπει να σας πω και τι θυμάσαι την προηγούμενη φορά που χρησιμοποιήσαμε πάλι από την συγκεκριμένη εταιρεία τέτοια ωραία προϊόντα που με το δάχτυλο. Δηλαδή, έχεις φάει σε εκπομπή, αλήθεια. Δεν το έχω παρατηρήσει. Το άρτημα ήμερος, μπράβο, βρε παιδιά. Τι εννοείς? Αν δεν έχω φάει. Δεν τσιμπάς γενικότερα αυτό. Δεν εννοώ ούτε καν τσιμπάω, αλλά τέλος πάντων. Κάτι θα κάνω σήμερα. Δεν τρέπεσαι λίγο κι εσύ? Δεν τρέπεσαι λίγο? Παιδιά, τι να κάνω, να μην δοκιμάζω αυτά που προτείνουμε στον κόσμο? Βεβαίως και να το δοκιμάζεις. Δεν θα ήταν προσβολή για σένα να μην δοκιμάζω αυτά που φτιάχνεις? Μα εγώ περιμένω να το δοκιμάσεις πρώτα εσύ και μετά να δω. Είδες, μόνο στα ψάρια δεν θα σου δοκιμάσω. Δηλαδή, αν φτιάξεις ψάρι. Ποτέ μιλές ποτέ. Θα στο δοκιμάσω. Λοιπόν, για πάμε να ξεκινήσουμε να φτιάχνουμε την ωραία μας τη σαλάτα. Λοιπόν, όπως προείπα, έχουμε βράσει ήδη τις φακές μας εμείς εδώ. Θα βάλουμε μέσα στις φακές μας για να πάρουν έτσι μία νοστιμιά. Θα βάλουμε ένα κρεμμυδάκι μικρό, ολόκληρο μέσα στην κατσαρόλα. Θα βάλουμε μία με δύο σκελίδες σκόρδο, αν είναι μικρές. Την ώρα που τις βράζουμε, βεβαίως, και δάφνη. Αυτό και μόνο θα δώσει την νοστιμιά που θέλουμε στις φακές μας. Θα τις αφήσουμε να κρυώσουν λίγο και μετά θα φτιάξουμε τη σαλάτα μας, αυτό που θα κάνουμε δηλαδή τώρα. Τις ξεπλένουμε τις φακές όταν τις βράσουμε? Τις ξεπλένουμε μία φορά. Τις ξεπλένουμε, ναι. Αφού βράσουν. Αφού πάρουν την πρώτη βράση, όχι αφού έχουν βράσει εντελώς. Αν όμως θέλουμε. Λάθος και τις φακές κάνω, έλεος πια σε αυτή τη ζωή. Όχι, εντάξει, δεν τις κάνεις λάθος. Αν όμως θέλουμε να τις κρυώσουμε γρήγορα, αφού τις βράσουμε, μπορούμε να ρίξουμε μπόλικο παγωμένο νερό, νερό τις βρύσεις δηλαδή, για να κρυώσουν γρήγορα. Τέλεια. Λοιπόν, οπότε η βάση για τη σαλάτα μας είναι αυτή εδώ και την βάζουμε στην άκρη. Και τώρα θα ξεκινήσουμε να κόβουμε τα λαχανικάκια μας που θα βάλουμε μέσα. Ντοματίνια. Σου αρέσουν? Πάρα πολύ. Περιμένω να μου προσφέρεις για να μην απλώσω χέρι. Τίποτα, δεν μου προσφέρει, παιδιά. Εγώ μου δεν θέλω να ντρέπεσαι. Εδώ πέρα είμαστε σαν στο σπίτι μας. Λοιπόν, τα ντοματίνια είναι πολύ γλυκά, δεν έχουν τόσο πολύ ζουμί. Φανταστικά είναι. Πόπο, παιδιά, είναι πάρα πολύ νόστιμα. Οπότε είναι ότι καλύτερο για τη σαλάτα μας, γιατί δεν θέλουμε πολλά υγρά. Σούζι, τρώω και ψεύδομαι και τρώω. Θέλω να σου πω ότι το βίντεο που ανέβασες ήταν πάρα πολύ ωραίο. Αντιπροσωπευτικό. Και χαίρομαι πάρα πολύ που δοκιμάζεις. Να ξεκολλήσουμε. Βλέπεις, με απομακρύνουν από τα ντοματίνια. Σε απομακρύνουν. Ναι. Τι σου είπαν? Φύγε από τα ντοματίνια. Να φύγω από σένα, αλλά ποιος έχει τα ντοματίνια? Εσύ τα έχεις τα ντοματίνια, άρα φεύγω. Λοιπόν, και τα υπόλοιπα τα αφήνω για σένα, εντάξει. Τέλεια. Ρόκα. Θα βάλουμε λίγη ρόκα, αρκετή μάλλον, για να δώσει τη σπιρτάδα που θέλουμε. Αυτή η συνταγή συνδυάζει το γλυκό
γλυκόξινο, θα έλεγα, του βαλσάμικου, τη πιρτάδα, τη γραβιέρα και τη ρόκα. Και είμαι σίγουρη το αποτέλεσμα και τη δροσιά του από το ξύσμα πορτοκαλιού. Οπότε το αποτέλεσμα θα είναι όπως πρέπει. Πολύ ωραίο πάντρεμα. Πολύ ωραίο πάντρεμα και νομίζω ότι είναι μία σαλάτα που μπορεί, δηλαδή έχει και τα συστατικά να μπορεί να τη σερβίρει κάποιος χειμώνα καλοκαίρι για να την καταναλώσει, έτσι δεν είναι? Εννοείται, εννοείται. Και κυρίως το καλοκαίρι που θέλουμε έτσι λίγο πιο δροσερά πιάτα και δεν τσίνουμε πολλά όσπρια. Και κρατάει και τις βιταμίνες που χρειαζόμαστε και όλα τα θρεπτικά συστατικά που παίρνουμε και από τα όσπρια και από τα λαχανικά. Ωραίο πάντρεμα. Θα πρέπει να σας πω βέβαια ότι για ωραία κόλπα, ωραίες συνταγές, ωραίες εικόνες που θα σας ανοίγουν την όρεξη, μπορείτε να βρείτε την Φρίνη και στο YouTube. Και πάμε να δούμε λίγο το κανάλι της. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας, οι guests που έρχονται. Do it like a Cretan. Και εκεί θα βρείτε πραγματικά πάρα πολύ ωραίες ιδέες για να φιλέψετε τους φίλους σας ή για να κάνετε το δικό σας το κομμάτι στην κουζίνα, να αποφορτιστείτε, να δημιουργήσετε, να ανακαλύψετε. Σε ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια. Όχι, δεν είναι καλά λόγια, είναι πραγματικότητα. Ξέρεις ότι δεν είμαι άνθρωπος που χαρίζω τα λόγια μου, νομίζω ότι το έχεις καταλάβει. Ναι, το έχω καταλάβει. Τέλεια. Γι' αυτό σε ευχαριστώ ξανά και απλά πάντα, ό,τι κάνω είναι με σεβασμό στην κριτική διατροφή, που για χιλιάδες χρόνια τώρα είναι παράδειγμα διατροφής σε όλο τον κόσμο. Και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε, να μάθουμε τον κόσμο να μάθει να μαγειρεύει όπως η κριτική. Είμαι εδώ κοντεύω να μάθω εγώ δίπλα σου, τι μου λες τώρα. Καταρχάς έχω ξεκινήσει και τρώω φαγητά που δεν έτρωγα. Έχουμε κάνει ένα πολύ σημαντικό βήμα. Αυτό δεν είναι πολύ σημαντικό βήμα? Βέβαια είναι, το συζητάς. Τι θα κάνεις τώρα με το τηγάνι? Γιατί λοιπόν, σαλάτα και τηγάνι, εγώ απορώ. Λέω, τι το θέλεις το τηγάνι αυτό θα κάνεις σαλάτα? Τώρα θα τελειώσουμε, θα βάλουμε εδώ πέρα τη ρόκα μας. Ουσιαστικά έχουμε τελειώσει με τα λαχανικά που θα συνοδεύσουμε αυτό τη σαλάτα μας. Αυτό είναι κάπαρι. Είναι ο ανθός της κάπαρης πριν ανοίξει. Ωραία. Ακριβώς λίγο πριν ανοίξει. Δεν ξέρω αν έχεις δοκιμάσει, αν σου αρέσει. Δοκίμασε. Τώρα έτσι, ναι, σκέτη. Ναι, σκέτη. Καίει. Και με, όχι, καθόλου, καθόλου. Είσαι σίγουρη? Καθόλου δεν καίει. Μην αρχίσω να βγάζω καπνούς. Και θα ζεστάνουμε τώρα το τηγανάκι, το τηγάνι σχάρα που έχουμε για να φοβερίσουμε λίγο, πώς να το πω, έτσι το λέμε στο σπίτι. Καθόλου, όχι, τίποτα. Δεν της άρεσε. Δεν άκουσα. Ωραία, έλα, έλα. Πάρε ένα ντοματίνι. Να αλλάξεις την γεύση. Αλήθεια. Ζεσταίνουμε λοιπόν το τηγάνι μας. Όχι τόσο κοντινό, γιατί κάνω και γκριμάτες. Φαίνονται οι ρητίδες. Θα ζεστάνουμε το τηγάνι μας για να φοβερίσουμε λίγο την γραβιέρα. Για να τη ζεστάνουμε λίγο. Για να φοβερίσουμε λίγο την κάπαρη. Όχι, εντάξει. Τόσο πολύ δεν σου αρέσει κάπαρη. Λοιπόν, έχει ζεσταθεί αρκετά το τηγάνι μας, οπότε αυτό που θα κάνουμε είναι για πολύ λίγο. Α, έτσι, σαν σαγανάκι. Πολύ λίγο, να βάλουμε την γραβιέρα μας μέσα. Ούτε λάδι, ούτε τίποτα. Τίποτα, τίποτα. Καλά είναι, λιπαρό τυρί βέβαια η γραβιέρα. Ίσα-ίσα. Ίσα-ίσα να πάρει ένα χρώμα θέλουμε και να βγάλει τα αρώματά της. Όχι χρώμα, να βγάλει τα αρώματά της. Τα έχει βγάλει ήδη. Αμέσως, εδώ στο στούντιο, χαμός. Εγώ δεν ξέρω, εμένα η όσφρησή μου λειτουργεί τέλεια, παιδιά. Μπορεί οι υπόλοιπες αισθήσεις να μην είναι για στα καλύτερά τους, αλλά η όσφρησή μου, η μύτη μου δεν με γελάει ποτέ. Έχω φοβερή ευαισθησία στις μυρωδιές. Πολύ σπουδαία. Και πολύ μεγάλη αδυναμία στις ωραίες μυρωδιές, είτε αυτές προέρχονται από ανθρώπους, είτε από λουλούδια, είτε από φαγητά. Συμφωνώ μαζί σου απόλυτα. Λοιπόν, είτε λίγο από βαλσάμικο οξύδι. Από την εταιρεία Creech Best. Δηλαδή το καλύτερο, νούμερο ένα προϊόν, απογειώνει τα πιάτα σας, είτε αυτά έχουν μέσα λαχανικά, είτε κρεατικά, είτε όσπρια, σε σαλάτες, σε τυριά, για να δημιουργήσετε αυτή την λίγο γλυκόξινη γεύση που θέλετε, αγαπημένο προϊόν. Λοιπόν, έχει λιώσει εδώ πέρα η γραβιέρα μας. Πω, τι μεροδιά είναι αυτή, μωρέ Φρίνη. Είμαστε έτοιμοι να την αφαιρέσουμε. Χωρίς να καούμε. Θα μου αφήσει με τα υπολείμματα εκεί στο αυτά τα λίγο. Θα στα αφήσω, θα στα αφήσω. Και τώρα τι κάνουμε? Τι κάνουμε? Αρτίζουμε τη σαλάτα μας. Με το ξύδι, το βαλσάμικο. Το πόσο θα βάλουμε είναι υποκειμενικό. Μην το τσιγκουνευτείς. Να μην το τσιγκουνευτώ, λες. Όχι, γιατί εμένα μου αρέσει και μετά ξεσβουτάω και αυτό που έχει μείνει. Θα βάλουμε ελαιόλαδο. Α, είναι πολύ καλό το συγκεκριμένο ξύδι και για μαρινάδες, ε. Βεβαίως. Τέλειο. Θα βάλουμε αποκριτικό κρασί και συμπυκνωμένο παλαιωμένο μουστο αλατάκι. Θα δοκιμάσουμε ξανά το αλάτι, να δούμε πώς χρειαστεί λίγο ακόμα. Λοιπόν, λίγο πιπέρι. Και δεν καίγομαι. Καίγομαι. Θα ανακατέψουμε πολύ πολύ καλά. Όχι απλά καίγομαι, καλά καίκα. Τα ακούω. Τα ακούω, ε. Που καίγω.
Καλό είναι. Κάνω, ρε παιδί μου. Και θα σερβίρουμε τη σαλάτα μας. Δεν έχεις βάλει τη γραβιέρα. Θα τη βάλω σε λίγο, μόλις τη σερβίρω εδώ. Από πάνω. Ναι. Έτσι. Νομίζω θα την έκοβες. Θα την κόψω. Θα την κόψω σε δύο λεπτά. Όπου πω, τι άνθρωπος δεν την πρίνει. Μην πω μια κουβέντα. Ε, τι, έτσι θα την έβαζα ολόκληρο κομμάτι. Τι είμαστε. Λοιπόν. Θα σερβίρουμε τη σαλάτα μας. Θέλω, εντάξει, έχω πραγματικά, έχω τσουρουφλήσει ουρανίσκο και γλώσσα, άσχημα. Τα έχω τραυματίσει και τα δύο. Ε, δεν κάνεις λίγη υπομονή να κρυώσουν. Δεν έχω υπομονή. Δεν, αυτό το έχεις εσύ, δηλαδή όσο μεγαλώνεις που εξαντλείται η υπομονή σου, όχι, ε. Και με το φαγητό είμαι και λίγο χειρότερη, θα μπορούσα να πω. Δεν μπορώ να κάνω υπομονή. Τι να κάνω. Μέχρι να στήσεις τη σαλάτα σου. Όχι, να τη στήσεις και μετά θα δώσουμε την κάρτα με τα υλικά. Λοιπόν, μην την κουνευτείς. Εντάξει. Γενικότερα σε αυτή τη σαλάτα μην την κουνευτείς ούτε το μην ξύδι. Μην την κουνευτείς τίποτα. Ούτε τη γραβιέρα. Ούτε την κάπα. Ούτε την κάπα. Πόσο γλυκούλης ο Δημήτρης ο Τσεκαράκης σήμερα. Λοιπόν, λίγο ψιλοκομμένο δυός μου για τη φρεσκάδα. Γιατί τι θέλουμε. Λίγο ξύσμα έτσι για το χρώμα από πάνω. Εντάξει, ρε παιδιά, το καπάκι του ξυδιού είναι από το ξύδι. Λίγο ακόμη ελαιόλαδο, έτσι να γυαλίσει. Έχει γυαλίσει το μάτι μας. Και κάπου εδώ. Και κάπου εδώ δεν πιστεύω, έχω πιρούνι. Είναι δυνατόν να α, σε άφηνα έτσι χωρίς πιρούνι. Γιατί θα έπαιρνα το κουτάλι που ανακάτευες. Να το τραβήξετε, παιδιά, το πιάτο. Με είδατε εμένα. Δεν έχω κάνει ποτέ κίνηση να πάρω από το πιάτο χωρίς να το έχετε τραβήξει. Ποτέ. Ποτέ. Και εγώ είμαι εδώ, έχω να το λοιπόν, πω. Ποτέ. Έτσι. Σαλάτα με φακές, ψητή γραβιέρα, ντοματίνια και ρόκα. Πάντα με βαλσάμικο ξύδι Κρήτης από την εταιρεία Crete's Best. Το νούμερο ένα βαλσάμικο ξύδι, αποκριτικό κρασί και συμπυκνωμένο παλαιωμένο μούστο από τα χεράκια της Φρίνης. Του δικού μας του κοριτσιού, της δικής μας της υπέροχης μαγείρισας. Αυτό το κορίτσι που παίρνει τη φακή και της δίνει μια άλλη διάσταση και εκεί που λες φακές, σου παρουσιάζει το πιάτο και λες ναι, φακές και θα δοκιμάσω. Και εντωμεταξύ μέχρι να δοκιμάσω... Έχουμε πει, λίγο απ' όλα. Αχ, μιλάνε, πώς θα το πιάσω όλο, περίμενε. Περίμενε, ντε. Βλέπεις τώρα, το θέμα είναι να έχεις τρόπο. Περίμενε, θα αφήσω αυτά στο στόμα μου, θα τα παρκάρω λίγο. Έτσι, και θα παρκάρε τα. Θέλω να πεις αν έχει αρκετό βαλσάμικο, αν είναι εντάξει, μήπως χρειάζεται κάτι. Δεν μιλάει. Δεν μιλάω γιατί δεν πολεμάω, είναι φανταστικό. Να σου πω κάτι. Να ανησυχώ το που δεν μιλάει. Θα ήθελα λίγο βαλσάμικο ακόμα και βάλε μου. Ωραία. Όφου ωραία. Όφου ωραία. Δεν είναι πολύ την εκφρασία, είμαστε και στην Κρήτη. Έτσι. Εμένα μου αρέσουν οι φακές με ξύδι. Οι περισσότεροι τις τρώμε με ξύδι και κάποιοι βάζουν βαλσάμικο για περισσότερη γλύκα. Να φάω κι εγώ να δοκιμάσω. Α, και θα σου λέγα να πεις την κάρτα με τον Ιωάννη. Ωραία, όχι. Θα φάσεις εσύ και θα πω εγώ την κάρτα. Όχι, εσύ θα φας γιατί εγώ έφαγα και πάμε για την κάρτα. Τρώγε, τώρα θα σε μπουκώσουμε το ζώο. Όχι, τρώγε. Πρίνει, λοιπόν. Σαλάτα με φακές, ψητή γραβιέρα, ντοματίνια και ρόκα. Μία κούπα φακές χοντρές, τρεις σκούπες νερό, δύο σκελίδες σκόρδο, ένα κρεμμύδι μικρό και δύο φύλλα δάφνης. Με αυτά τα υλικά θα βράσετε ουσιαστικά τις φακές. Θα τις αποσύρετε να αφήσετε να κρυώσουν. Για την σαλάτα θέλουμε 15 με 20 ντοματίνια, ένα ματσάκι ρόκα, ένα κρεμμυδάκι, φρέσκο δυόσμο, ένα κομμάτι γραβιέρα γλυκιά πάχους 2 εκατοστών. Καλά, εντάξει, εσείς πάρτε ούτως ή άλλως θα την τρώτε και καθ' όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας. Κάπαρι προαιρετικά, ελαιόλαδο, δύο κουταλάκια της σούπας ξύδι βαλσάμικων Κρήτης από την εταιρεία Crete's Best, ξύσμα πορτοκαλιού, αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι. Για πες, σου άρεσε αυτό που έκανες. Είναι φανταστικό. Εγώ τώρα τι να πω, εσύ θα μου πεις αν σου άρεσε. Είναι φανταστικό, παιδί μου, αφού... Κοίτα, θα ανησυχείς όταν θα δοκιμάσω και μετά θα αφήσω το πιρούνι και δεν θα ξαναδοκιμάσω. Να σε ρωτήσω τώρα κάτι άλλο. Ναι. Βλέπεις τις φακές από μια άλλη οπτική. Πλάκα κάνεις, τις βλέπω σαν τις καλύτερες μου φίλες. Ωραία, αυτό ήθελα. Με βγάζετε πάρα πολύ άσπρη από αυτό το πλάνο. Και... Είναι τέλειες, τέλειες. Α! Θα το πούμε την άλλη Δευτέρα. Την άλλη Δευτέρα, ναι, γιατί να μην τα πούμε. Ωραία. Έχεις κάνει τα ψωνιά σου για την άλλη Δευτέρα. Όχι ακόμα. Πάντα τελευταία στιγμή. Ωραία. Ξέρεστε. Φεύγεις τώρα όπως είσαι, φεύγεις. Φεύγω, παιδιά, πάω για ψώνια. Δεν πάω στο κουκοπού. Ανακαινισμένο κατάστημα Σύνκα στη Λεωφόρο Σούδας. Ένα συν ένα προϊόντα και με έκπτωση έως 50%
για να τα λέμε κι αυτά. Βεβαίως. Και ωραίος χώρος και έχει πάρει μια άλλη διάσταση και έναν άλλον αέρα και κάνετε τα ψώνια σας πολύ χαρούμενα και πολύ ευχάριστα και εκμεταλλευτείτε τις προσφορές τις σημερινές για να πάρεις περισσότερα και να φάμε κι εμείς περισσότερο την ερχόμενη Δευτέρα. Εντάξει, κορίτσι λοιπόν. Μου λοιπόν. Ευχαριστώ εγώ μου. Κάθε Τρίτη στο δίκτυο FM τι ώρα? Κάθε Τρίτη μετά τις 3 το μεσημέρι για 2 ώρες μαγειρεύουμε ραδιοφωνικά ακούγοντας μουσικές. Τέλεια. Ναι. Τέλεια, τέλεια. Φρίνη Κιάτσου, να σε ευχαριστώ πάρα ευχαριστώ πολύ. Καλό υπόλοιπο στην εβδομάδα σου. Πάω σε διαφημίσεις και επιστρέφω για να επισκεφθώ κι εγώ τηλεοπτικά για την ώρα το ανακαινισμένο Σίνκα, γιατί μετά από εδώ θα πάω και κοντά στο σπίτι μου. Τέλεια, θα ψωνίσω. Ένα είναι ένα δώρο, πάμε.